Με τις ευχές όλων να τον συνοδεύουν, αναχώρησε σήμερα για το Λονδίνο ο 8χρονος Μάνος Μαλιωτάκης από το Χουδέτσι, προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι για την αφαίρεση όγκου. Σύσσωμη η κοινωνία της Κρήτης, αλλά και ο κόσμος του αθλητισμού είναι στο πλευρό του μικρού και της οικογένειάς του, στηρίζοντάς τους με κάθε τρόπο σε αυτή τη δύσκολη δοκιμασία. Με απόλυτη λοιπόν επιτυχία, πραγματοποιήθηκε χθες φιλικό παιχνίδι ανάμεσα στην ομάδα γυναικών βόλεϊ του ΟΠΕΡ και επίλεκτης ομάδας γυναικών του Ηρακλείου με σκοπό την οικονομική ενίσχυση της οικογένειας του 8χρονου. Να δώσουμε τη δυνατότητα στο μικρό μας φίλο το Μάνο να μεταβεί στο εξωτερικό για να κάνει την εγχείρηση και να του δώσει την δυνατότητα να γυρίσει πίσω δυνατός, να μπορεί να παίξει ξανά με τους φίλους του που μέχρι σήμερα δυστυχώς η τύχη δεν του το έχει επιτρέψει. Θέλω να πω ότι στο άμεσο μέλλον, την ερχόμενη Παρασκευή, θα γίνει με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης μία εκδήλωση στο ξενοδοχείο Αστόρια, όπως και το Σάββατο από το Αθλητικό Σωματείο Ανθεστίων στο Θραψανό ένας αγώνας, που όλες αυτές οι εκδηλώσεις σκοπό έχουν να δώσουν, να βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια. Και καλώ όλους τους συμπολίτες μας να συμμετέχουν σε αυτές τις εκδηλώσεις, γιατί πραγματικά η συμμετοχή τους σε αυτό τον ιερό σκοπό είναι αναγκαία. Ο λογαριασμός που έχει ανοιχτεί στην Τράπεζα Πειραιός στα ονόματα Μαλιωτάκης Εμμανουήλ και Μαλιωτάκης Μαρίνος έχει ως εξής: IBAN.gr 41 02 75 40 057 55 68 62 164. Θεωρώ ότι είναι ένας πολύ σημαντικός αγώνας, γιατί θα βάλει και τα δικά μας παιδιά στη λογική να συνεισφέρουμε σε αυτόν τον αγώνα και να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι να βοηθήσουμε αυτό το παιδί που έχει την ανάγκη μας, και ο Θεός να το βοηθήσει να γυρίσει πίσω μας δυνατός και υγιής. Τον έχουμε ανάγκη. Ο χθεσινός αγώνας προσφοράς πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γυμναστήριο των Μελεσσών με πρωτοβουλία του Αθλητικού Σωματείου Γρίπας. Για την ιστορία, η γυναικεία ομάδα του Ρεθύμνου που λαμβάνει μέρος στο πρωτάθλημα της Α1 επικράτησε στο tie break. Την επίλεκτη ομάδα εκπροσώπησαν παίκτριες της άθληση, του Χερονάσιου, της ΓΕΙ και του Γιούχτα.